Νίκο, εμπειρία ζωή σήμερα, έτσι. 6 χρόνια πρόσφερες τις υπηρεσίες στον Ολυμπιακό, ήσουν στα τμήματα υποδομής. Σίγουρα ονειρευόσουν να μπεις μέσα στο Καραϊσκάκη. Βέβαια, με τη φανέλα του Ολυμπιακού, σήμερα τέθηκες αντίπαλος. Ωστόσο, κατά το ίμιση το όνειρο νομίζω έγινε πραγματικότητα, έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ήταν και το ντεμπούτο μου σήμερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σε μια τόσο καυτή έδρα όσο το Καραϊσκάκη και σε μια τόσο μεγάλη ομάδα ως Ολυμπιακός, στην οποία υπηρέτησα 6 χρόνια από μικρό παιδί. Εντάξει, μόνο χαρούμενος μπορώ να είμαι τη σημερινή μέρα. Εμπειρίες με τόσο καλούς ποδοσφαιριστές, για μένα είναι μόνο βελτίωση. Στο πρώτο μήχρονο καλά τα πήγατε. Καταφέρατε να κρατήσετε τους επιθετικούς του Ολυμπιακού, μάλλον το σκορ χαμηλά, έτσι, το 2-1. Σίγουρα ήταν ένα καλό σκορ. Με βάση τις απουσίες που είχατε, πάρα πολλά προβλήματα, αρκετοί παίχτες έτσι έλειπαν σήμερα. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι όλη η ομάδα είμαστε σάξι. Δηλαδή, δεν θα έλεγα ότι είχαμε λήψεις. Όλα τα παιδιά προσπάθησαν πάρα πολύ σήμερα. Στο πρώτο είναι κρίμα, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δώσαμε το 100% και όντως είχαμε μια πάρα πολύ καλή απόδοση. Δουλεύουμε καθημερινά πάρα πολύ σκληρά και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Στο δεύτερο, γιατί δεν τα καταφέρατε? Στο δεύτερο, εντάξει, σίγουρα. Αυξήθηκε η πίεση του Ολυμπιακού. Είχαμε και εμείς νέα παιδιά μέσα. Πόσο δύσκολο είναι για μια ομάδα με νέα παιδιά να αντιμετωπίσει μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός? Εντάξει, σίγουρα. Όλα είναι θέμα εμπειρίας. Εμείς σήμερα το χαρήκαμε, παίξαμε το ποδόσφαιρό μας. Το σκορ για μένα θα έλεγα ότι είναι πλασματικό, γιατί κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Στο τέλος είχαμε λίγο ασυνοχή, ήμασταν λίγο ασυνοχή. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και πριν, είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά. Και όλα τα παιχνίδια για μας είναι το ίδιο. Αυτό το ντεμπούτο πάντως δεν θα το ξεχάσεις. Αυτή τη μέρα θα τη θυμάσαι για πάντα, νομίζω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τη συνέχεια πώς τη βλέπεις για την ΑΕΛ? Δύσκολα τα πράγματα, είναι χαμηλά στη βαθμολογία. Σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Τα δύσκολα είναι όμως για τους δυνατούς. Δουλεύουμε καθημερινά πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε στο τέλος. Τι σε κάνει αισιόδοξο? Με κάνει αισιόδοξο η σκληρή δουλειά που κάνουμε κάθε μέρα στην προπόνηση. Ότι πλέον το κλίμα στα αποδυτήρια και σε όλα, από τον πρόεδρο, το τεχνικό staff, τους προπονητές, τους παίκτες, είμαστε όλοι μια οικογένεια. Δεν το βάζουμε κάτω και θα δείτε ότι στο τέλος του πρωταθλήματος θα είμαστε εκεί που ανήκουμε.